Και θα πάμε αμέσως στον ιστορικό ηγέτη της ΕΔΕΚ, θα έλεγα ιστορικό ηγέτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Βάσο Λισαρίδη, ο οποίος θα θέλαμε πολύ να παρέμβει στα όσα τεκταίνονται και στις εξελίξεις που καταγράφονται το τελευταίο 24ωρο. Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Κύριε Πρόεδρε, παρακολουθείτε πολύ στενά. Είστε ιδιαίτερα εμπειρός, ίσως ο εμπειρότερος των πολιτικών εν ζωή δηλαδή. Και θα ήθελα την αντίδρασή σας σε αυτά που παρακολουθείτε το τελευταίο 24ωρο. Ομολογώ ότι είναι μια οδυνηρή κρίση για την Κύπρο. Συνεχίζεται και ευρύνεται η εκτροπή. Ενώ όλοι παραδεχόμαστε ότι το Κυπριακό είναι θέμα εισβολής, κατοχής και αντίπαλη πλευρά θα έπρεπε να είναι η Τουρκία, όχι μονάχα να ζητούμε μια νέα διεκδικητική στρατηγική η οποία να στηρίζεται πάνω σε αυτό το δεδομένο, αλλά έχουμε μια νέα συμφωνία κορυφής με πρόνοιες εντελώς απαράδεκτες. Με την κυριαρχία να πηγάζει ισότιμα από Ελληνοκύπριους και από Τουρκοκύπριους. Με την εισαγωγή του αδόκιμου όρου της διζωνικής δικοινοτικής, ο οποίος υπήρξε και στο ανακοινωθέν του Εθνικού Συμβουλίου του Σεπτέμβρη του 2009, αλλά υπήρχε και η ερμηνεία ότι εμείς όταν μιλάμε για διζωνική δικοινοτική εννοούμε ενότητα χώρου, κράτους, θεσμών, απομάκρυνση των στρατευμάτων των επίκων και διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών. Μα ο πρόεδρος λέει... Πρόεδρε, συγγνώμη παρακαλώ, ναι. Ναι. Ο πρόεδρος λέει ότι διασφαλίζονται όλα αυτά με το κοινό ανακοινωθέν. Πώς διασφαλίζονται? Όταν η κυριαρχία πηγάζει ισότιμο από τις δύο κοινότητες, όταν το κατάλοιπο εξουσίας μένει στα συνιστώντα κράτη αντί στην κυβέρνηση, στις ομοσπονδίες, η κεντρική κυβέρνηση εκχωρεί εξουσίες στα συνιστώντα μέρη. Στη δική μας περίπτωση ανάποδα, που σημαίνει ότι οι πραγματικές εξουσίες είναι τα συνιστώντα μέρη. Ότι ουσιαστικά ξεκινούμε μια νέα ομοσπονδία με δύο ισότιμα συνιστώντα μέρη. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε το επιχείρημα, έχει διατυπωθεί ιστορικά πάρα πολλές χιλιάδες φορές από την άλλη σχολή σκέψης που λέει ότι όποτε πάει να ξεκινήσει κάτι στο Κυπριακό, οι γνωστοί αρνητές της λύσεως, ανάμεσα τους και εσείς προφανώς, βρίσκεται χίλιες δυο δικαιολογίες για να διατυπώσετε τον ισχυρισμό ότι κινδυνεύει ο Κυπριακός Ελληνισμός. Θα ήθελα να το απαντήσετε αυτό το. Απαντώ πολύ εύκολα ότι όλα αυτά τα χρόνια διοικούσαν εκείνοι οι οποίοι πίστευαν ότι με το να κάνουν οποιασδήποτε παραχωρήσεις προς τους Τούρκο-Κυπρίους θα διαφοροποιούσαν την τουρκική στάση, όταν η Τουρκία με ομότητα διακηρύττει ότι κι αν ακόμα δεν υπήρχε ένας Τούρκο-Κύπριος, η Τουρκία πρέπει να ελέγχει τις κυπριακές εξελίξεις, γιατί η Κύπρος της είχε απαραίτητη τους σχεδιασμούς της να μετατραπεί σε μια περιφερειακή υπερδύναμη με παγκόσμια εμβέλεια. Τι έγιναν με τις περιβόητες υποχωρήσεις που έκανε ο προηγούμενος πρόεδρος και οι οποίες μένουν τώρα στο προσκήνιο, γιατί μιλούν για τα άλλα προβλήματα, δηλαδή υπάρχουν τα λελειμμένα και τα λελειμμένα φυσικά είναι αυτά τα οποία έχουμε εκχωρήσει. Και τι κερδίσαμε όταν εκχωρήσαμε εκ περιτροπής προεδρία και όλα αυτά τα πράγματα? Ποια ήταν η αντίστοιχη, ανάποδα, κάθε φορά που κάνουμε μια μικρή ή και μεγάλη υποχώρηση προς τους Τουρκοκυπρίους, η Τουρκία σκληρύνει τη στάση της, γιατί δεν θέλει οι Τουρκοκύπροι να αισθανθούν ότι είναι δυνατόν να συμβληθούν μαζί με τους Ελληνικύπριους, όπως είναι και τα συμφέροντά τους, για να απαλλαγούν από την κυδαιμονία της Τουρκίας. Νομίζω, Πρόεδρε, ότι όλοι θα έλεγαν ότι η διάγνωση του γιατρού είναι πολύ σωστή. Ωστόσο, εάν δεν κάνουμε κάτι, θα επιβληθεί δια του χρόνου, αλλά και δια των διαπλεκομένων συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών. Προφανώς, επειδή ξεχάσαμε και τους Εγγλέζους που είδε πρόσφατα και ο Πρόεδρος και των Βρετανικών συμφερόντων στην Κύπρο, να οδηγηθούμε σε de facto διχοτόμηση του τόπου, η οποία με την πάροδο του χρόνου θα αναγνωριστεί από την διεθνή κοινότητα. Και ποιος είπε ότι θέλουμε να είμαστε αδρανείς? Εγώ λέω ότι ίσα ίσα θα πρέπει να καταγγείλουμε την Τουρκία σε όλα τα διεθνή, τα περιφερειακά και τα εθνικά βήματα για το έγκλημα πολέμου που είναι ο επικισμός, διότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Κύπρο είναι η αύξηση του τουρκικού πληθυσμού σε σημείο που σε ένα αλφα χρονικό διάστημα να αποτελούν πλειοψηφία και η Τουρκία να μετατραπεί και σε απορρασπιστή της αυτοδιάθεσης των λαών. Αυτά δεν τα βλέπουν. Ποιοι είναι οι στόχοι της Τουρκίας? Είναι πράγματι η προστασία των Τούρκο-Κυπριακών συμφερόντων? Εγώ προσωπικά ενδιαφέρομαι πολύ περισσότερο για τα Τούρκο-Κυπριακά συμφερόντα παρά η Τουρκία. Η Τουρκία αντίθετα χρησιμοποιεί τους Τούρκους και τους Τουρκοκύπριους και ήδη το παραδέχονται.
και δημιουργείται συνεχώς ένα κλίμα ενάντια στην τουρκική κυβερνία, το οποίο αντί να καλλιεργούμε, δυστυχώς υπονομεύουμε. Κύριε Πρόεδρε, προτίθεστε κατά τη διάρκεια της πορείας προς τις διαδικασίες αυτές, λόγω του γεγονότος ότι είστε μια προσωπικότητα ιστορική, επειδή υπάρχει και μια πρόταση για συνεννόηση όσων διαφωνούν με αυτή την εξέλιξη? Ότι χρειάζεται μια μορφή συνεργασίας για όλες τις δυνάμεις που είναι οι αιρετικές δήθεν, ενώ ουσιαστικά είναι οι δυνάμεις οι οποίες ταυτίζονται με το διεθνές δίκαιο. Πάνε στην Κύπρο να μας κάνουν παντού στάντς και τα δεχόμαστε, αλλά τιμούμε τον Μαντέλα ο οποίος αρνήθηκε τα παντού στάντς. Ναι, δεν θα αρνηθώ αν μπορώ να συμβάλλω με οποιοδήποτε τρόπο στη συνεργασία πάνω σε ορισμένη συγκεκριμένη γραμμή των δυνάμεων που πιστεύουν σε μια νέα διεκδικητική πορεία. Ναι, θα προσπαθήσω να το κάνω. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Περαστικά και όλα, είστε κρυωμένος. Περαστικά, σαφώς και σας χρειάζεται αυτή την περίοδο ο τόπος. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.